και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, στελέησον και σώσον ημάς. Εύχομαι καινούργια χρονιά, να είναι γεμάτη υγεία, να είναι ειρηνική και να έχετε πλούσια την ευλογία του Θεού σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα έργα σας. Να είναι μια χρονιά αγωνιστική, να είναι μια χρονιά γεμάτη ενέργεια, να είναι μια χρονιά γεμάτη καλοσύνη. Αυτό σας το μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σας καλωσορίζω στην πρώτη επίσημη εκδήλωσή μας για το νέο έτος. Το Δέλτα Σίγμα και εγώ σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή και ευλογημένη χρονιά. Το 2020 να είναι μια χρονιά ευτυχισμένη, δημιουργική, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, ειρήνη και μόσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Και κυρίες και κύριοι, εύχομαι να είμαστε όλοι ενωμένοι σαν μια βροθιά και να είμαστε όλοι στο εμείς και όχι εσείς εμείς, εγώ εμείς. Όλοι να είμαστε στο εμείς. Γιατί έτσι μαζί μπορούμε να πετύχουμε και να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ξεκινά μια χρονιά για το σύλλογό μας με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Ξεκινάει η χρονιά μας με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κύριο Αθανάσιο. Ξεκινά μια χρονιά με όλους εσάς και σας ευχαριστούμε που με τη σημερινή σας παρουσία τιμάτε την εκδήλωσή μας, την κοπή πίτας του Συλλόγου και θέλουμε να γνωρίζετε ότι μέσα από αυτή την παρουσία παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας, να συνεχίσουμε την ανιδιοτελή μας προσφορά στην Εκκλησία, το Δήμο, στον συνάνθρωπό μας και στην πόλη μας τη Σιάτιστα. Ο εθελοντισμός, το λέω συνέχεια, είναι στάση ζωής για μας. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το 2020 το έργο το οποίο ξεκινήσαμε το 2012, 18 Ιανουαρίου. Εχθές είχαμε τα γενέθλιά μας. Εχθές ξεκινήσαμε το σύλλογο και θέλω να πω ότι λάβουμε πάρα πολλές ευχές οι οποίες πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικές. Δεν θα κάνω απολογισμό των δράσεών μας, ούτε το έργο μας. Απλώς θα σας πω πως το ταξίδι αυτό μέχρι σήμερα ήταν υπέροχο. Και νιώθουμε περήφανοι για τα έργα μας, που είναι αποτέλεσμα των 8 ετών αδιάκοπης προσπάθειας. Κυρίες και κύριοι, κλείσαμε τα αυτιά μας στις ειρήνες. Και με πολλή δουλειά και με κλειστά τα αυτιά, όπως είπαμε, πετύχαμε πολλά. Όσα κάνουμε όμως δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη στήριξη ευεργετών, χορηγών, υποστηρικτών, χωρίς τη δική σας βοήθεια. Σας ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της καρδιάς μας. Το 2020, ας είναι το ξεκίνημα η εφητηρία μιας νέας δημιουργικής χρονιάς. Κυρίες και κύριοι, να βλέπουμε μπροστά και να χαμογελάμε. Να βλέπουμε μπροστά και με το χαμόγελο ίσως πείσουμε εκείνους τους συνανθρώπους μας που δυστυχώς το λέω δεν πιστεύουν στην ανιδιοτελή προσφορά. Πιστεύω ότι ίσως πείσουμε αυτούς που δεν σέβονται τα έργα του εθελοντισμού. Με το χαμόγελο ίσως πείσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν τι είναι εθελοντισμός. Να αποδείξουμε ότι ο θελοντισμός, κυρίες και κύριοι, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα. Και ιδίως σε αυτές τις μέρες, τις δύσκολες που περνάει και η χώρα μας και η πόλη μας, η Σιάτιστα και το Βόλιο. Όταν υπάρχει αγάπη, σύμπνοια
αλληλοϋποστήριξη, δημιουργικότητα, εργατικότητα, το παρόν είναι καλύτερο και το μέλλον λαμπρό. Είναι χαρακτηριστικό ότι είπαμε ότι εμείς θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ για όλους. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και που δείχνετε προς το σύλλογό μας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε με εσάς. Το ταξίδι μας εύχομαι να είναι δημιουργικό. Εύχομαι και πάλι καλή χρονιά με υγεία και η νέα χρονιά να είναι επικοδομητική, δημιουργική και να εκπληρώσετε τους στόχους και τις προσδοκίες σας. Πρώτα απ' όλα, την κυρία Ταχμιντζή για τις Βασιλόπετες. Ξεκινάει πολύ ευχάριστα γιατί σήμερα λάβαμε ένα ποσό από την κυρία Παπανικολάου, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε όμορφα γιατί λάβαμε και ένα ποσό, μια οικονομική ενίσχυση από την κυρία Τζόνο, την Αναστασία από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλους εσάς που στηρίζετε το Σύλλογο με την παρουσία σας, με τις συνδρομές σας. Εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά, ευλογημένη χρονιά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Πάτρα, η οποία για την ηχητική κάλυψη και για την αγωνία που είχε για την σημερινή εκδήλωση. Επίσης η Άρτεμις είναι δίπλα μας και έχουμε μια έκπληξη αργότερα. Καλή χρονιά, ευλογημένη χρονιά και είμαστε εδώ για σας. Ευχαριστούμε. Κυρία Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο των Εθελοντών, καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα. Αυτές είναι οι ευχές. Εύχομαι να είστε γεροί, να συνεχίσετε το έργο σας, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά και συμβολικό, σε μια εποχή που η ενασχόληση με τα κοινά γίνεται όλο και πιο δύσκολη, λόγω της έγνοιας που έχουν πολλοί με την κρίση που περνάει η χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, σαν Δήμος, είμαστε εξ αρχής ανοιχτοί για οποιαδήποτε συνεργασία, αλλά και έτοιμοι να ενισχύσουμε με αυτά που έχουμε οποιονδήποτε θέλει να προσφέρει στον τόπο μας, είτε μέσω μιας ομάδας, είτε μεμονωμένα. Το Δημαρχείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα, οι άνθρωποι είμαστε εκεί πέρα για να δεχθούμε και να ενισχύσουμε, αλλά και να δώσουμε και πρωταγωνιστικό ρόλο σε όποιον θέλει να βοηθήσει τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που αντιπροσωπεύετε αυτό το πνεύμα του εθελοντισμού σε όλο το Δήμο Βοΐου, όντας ο μεγαλύτερος εθελοντικός σύλλογος. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, να πούμε ότι πέραν των δράσεων που έχει η εθελοντική, μία από τις πιο όμορφες δράσεις είναι και η ζωγραφική. Γι' αυτό ο Δήμος εργάζεται αυτές τις μέρες για να αποκαταστήσει μια υπέροχη αίθουσα που είναι στο υπόγειο του Τραπαντζίου, έτσι ώστε να την παραχωρήσουμε ως εργαστήρι ζωγραφικής στην εθελοντική δράση σε Άτιστας, να τον ομορφύνει ακόμα περισσότερο με τις όμορφες ζωγραφιές, οι οποίες ναι μεν ερασιτεχνικές, αλλά πολλές φορές αγγίζουν και τον επαγγελματισμό. Αυτό θα είναι έτοιμο, πιστεύω, το επόμενο 20ήμερο, για να βοηθήσουμε να δώσουμε έναν πιο όμορφο χώρο σε αυτούς που μπορούν και θέλουν να είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί. Δεν είναι μόνο αυτό, όπως σας είπα, σας περιμένουμε στο Δημαρχείο για να συνεργαστούμε, για να κάνουμε και άλλες δράσεις, οι οποίες θα εμπλέξουν και περισσότερους πολίτες από όσους εμπλέκεται στις δράσεις μέχρι σήμερα. Να είστε καλά, με υγεία λοιπόν και δημιουργικότητα το 2020. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλους. Να ευχηθώ σε όλα τα μέλη της εθελοντικής δράσης να τους έχει καλά ο Θεός για να συνεχίσουν το έργο τους, ένα έργο που έχει σαν σημείο αναφορά στον άνθρωπο. Γι' αυτό και το κάνει τόσο ξεχωριστό. Να ξέρετε ότι η Περιφερειακή Αρχή θα είναι στο πλάι σας, η πόρτα είναι ανοιχτή για να στηρίξει και να υποστηρίξει τις δράσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους.